Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η κακοκαιρία πλήττει σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα. Πολλά χωριά είναι αποκλεισμένα από το χιόνι, ενώ προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στις συγκοινωνίες. Δύο άνθρωποι, ένα στην Αττική και ένα στα Γιάννενα, έχασαν τη ζωή τους από το τσουχτερό κρύο. Πολικό ψύχος επικρατεί εδώ και τρεις ημέρες στη γειτονική Ιταλία. Το Σαββατοκύριακο 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να κατρακυλήσουν ακόμη περισσότερο. Θρίλερ γύρω από την υπόθεση Αμπντουλάχο Τσαλάν και το ενδεχόμενο αφιξής του στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση διέψευσε ότι ο Τσαλάν πέρασε από την Ελλάδα, ενώ εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το ιδιωτικό αεροσκάφος του Κούρδου ηγέτη περιφέρεται στην Ευρώπη χωρίς προορισμό. Στο μεταξύ, η τουρκική κυβέρνηση ζήτησε από τις ευρωπαϊκές χώρες να συλλάβουν και να εκδώσουν στην Άγκυρα τον Οτσαλάν. Άλλες πληροφορίες πάντως λένε ότι δεν αποκλείεται να είναι και στην Ολλανδία. Ο νεαρός ναυτικός που δολοφόνησε την πανέμορφη Αμερικανίδα δεν είναι ψυχασθενής. Το είπε κατηγορηματικά το μεσημέρι ο ψυχίατρος που τον εξέτασε στην Καβάλα. Στην Ελλάδα, ο πρώην σύζυγος του θύματος προσπαθεί τώρα να βρει απαντήσεις στα δραματικά ερωτήματα της τυγερής δολοφονίας. Πυκνό μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες που έπεσε στην θάλασσα ένας 20χρονος από το επιβατικό πλοίο Apollon Express. Ο δόκιμος πλοίαρχος Θόδωρος Δαφερέρας εξαφανίστηκε λίγο πριν δέσει το πλοίο, ενώ άκαρπες είναι οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για να βρουν τον άτυχο νέο. Οι συναδελφοί του μιλούν για αυτοκτονία, ενώ οι επιβάτες κάνουν λόγο για ατύχημα. Φεκτό θάνατο από ασφυξία βρήκαν δύο άνθρωποι σε αποθήκη ψυγείο στο Βόλο. Ο 34χρονος Δημήτρης Βογιατζής και ο 25χρονος Γιώργος Βουλγαράκης άφησαν την τελευταία τους πνοή στο ψυγείο Φέρετρο όταν μπήκαν μέσα για να βοηθήσουν τον 25χρονο αδελφό του Βογιατζή που είχε χάσει τις αισθήσεις του. Με νέα μέσα εφοδιάζεται η πυροσβεστική για να αντιμετωπίσει τον εφιάλτη των πυρκαγιών που ζωντανεύει κάθε καλοκαίρι. Παρουσία των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης έγινε χθες επίδειξη των σύγχρονων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Καναντέρ που θα παραλάβει σταδιακά η χώρα μας μέχρι το 2001. Στη Νότιο Αφρική, 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε από γέφυρα στην επαρχία Free State. Μόνο δύο από τους επιβάτες κατάφεραν να σωθούν και οι αρχές κάνουν λόγο για θαύμα. Καιρός. Τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής και χιόνια στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 10 βαθμούς, αλλά στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νεφώσεις αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 4 έως 2 βαθμούς Κελσίου. Εδώ τελείωσε το δελτίο κοφών από την τηλεόραση του Sky. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να στείλετε fax στο 4835 156 με την ένδειξη πρωινές διαδρομές δελτίο κοφών. Καλή σας ημέρα.